Γεια σου, Γλώσσονοτ! Λοιπόν, είμαι εδώ πέρα, μαζί με τη Ρίτα. Ρίτα, πες για... Γεια σας! Σήμερα σας έχω μια έκπληξη και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα σας πάρω μαζί μου στη θάλασσα και θα δείτε εκεί πέρα τι γίνεται. Έτοιμοι! Φύγαμε! Ναι, εντάξει, κλασικός Κωνσταντίνος. Τι ξέχασα να πάρω? Την πετσέτα μου. Πάντα, πώς γίνεται, κάθε φορά πριν πάω στην παραλία ξεχνάω κάτι και γυρίζω πίσω να το πάρω, δεν ξέρω δηλαδή. Αυτό είναι απίστευτο. Τα λέμε σε λίγο. Μπαίνουμε γρήγορα στο αυτοκίνητο και ξεκινάμε για την παραλία του Μυρωδάτου, η οποία απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από την Ξάνθη και γι' αυτό είναι μια διαδρομή που πρέπει να την κάνεις με αυτοκίνητο. Σε μικρή απόσταση από το Μυρωδάτο βρίσκεται η ομώνυμη παραλία, δυτικά του λιμανιού των Αβδείρων. Η Πλάζ χαρακτηρίζεται από το μεγάλο της πλάτος που σε σημεία φτάνει τα 70 μέτρα. Καλώς ήρθατε στον 8ο παραθαλάσσιο αγώνα δρόμου Wave Running, που αλλού στην παραλία της Ξάνθης. Σήμερα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είναι 6:53, έχουμε τον αγώνα τα 27 χιλιόμετρα από την Κεραμωτή προς την Ξάνθη, συγκεκριμένα προς το Μυρωδάτο. Τους αναμένουμε τον πρώτο να φτάσει εδώ σε 2 ώρες και κάτι λεπτά και αναμένεται ένας καλός αγώνας, γιατί πλέον έχουν έρθει καλά ονόματα. Όχι τίποτα. Τα καλά ονόματα είναι στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Για την περιοχή βέβαια. Ο μεγάλος αγώνας των 28 χιλιόμετρων ξεκινάει από την παραλία της Κεραμωτής, διασχίζει τις εκβολές του Νέστου και καταλήγει στην παραλία του Μυρωδάτου. Οι αγώνες των 5 και 10 χιλιόμετρων έχουν ως αφετηρία και τερματισμό την παραλία του Μυρωδάτου. Μετά τη λήξη του αγώνα, ακολουθεί beach party με μουσική και cocktails. Στους συμμετέχοντες παρέχονται παγωμένες μπύρες και δροσερό καρπούζι. Να σου ρωτήσω κάτι, η διαφορά από το τρέξιμο στην παραλία, όπως εδώ, και η διαφορά με το τρέξιμο στο βουνό, ποια είναι? Υπάρχει τεράστια διαφορά. Καταρχήν στην παραλία έχουμε ένα μαλακό τερέν. Βέβαια έχουμε την κλίση της θάλασσας με την άμμο και αυτό λίγο επιβαρύνει την κατάσταση. Το βουνό θέλει καλή προετοιμασία, θέλει καλά πόδια, θέλει σωστή γύμναση του ποδιού και θέλει μια περισσότερη τεχνική, θα έλεγα, για να μπορέσει να τρέξει ένα βουνό. Πάμε να δούμε πώς είναι οι εγκαταστάσεις της διοργάνωσης. Εδώ πέρα είναι η αφετηρία, η αρχή δηλαδή του αγώνα. Οι αθλητές ξεκινάνε από εδώ πέρα και επίσης τερματίζουν εδώ πέρα, άρα είναι και αφετηρία και τερματισμός. Γνωρίζετε μήπως τι είναι αυτός ο πύργος? Σε αυτόν τον πύργο, όπως και σε κάθε άλλο τέτοιο πύργο, είναι ο ναυαγοσώστης, η ναυαγοσώστρια. Δηλαδή ο άνθρωπος που μας προστατεύει, ώστε να μην πνιγούμε όταν κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα. Σε αυτά τα τραπέζια θα πίνουμε κοκτέιλς το βράδυ. Σε πόσους μαραθωνίους έχετε τρέξει? Πάνω από 15. Θέλω να μας περιγράψετε λίγο το συναίσθημα που είναι όταν συμμετέχει σε μια τόσο σημαντική και ιστορική διοργάνωση, θεσμό. Ο θεσμός του μαραθωνίου, όπως όλοι γνωρίζουμε, ξεκινάει από το Μαραθώνα, μετά τον πόλεμο και τον στρατιώτη που μετά τη μάχη που έδωσε έτρεξε από την Αθήνα, από το Μαραθώνα μέχρι την Αθήνα και είπε τον νενικήκαμε και έπειτα πέθανε. Την πρώτη φορά που έτρεξα την κλασική διαδρομή και τερμάτισα, τα πόδια μου λυγίσανε, έσκυψα, φίλησε το χώμα και έκλαψα. Εγώ θεωρώ είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα, αν θεωρήσουμε ότι είναι το να αναπαράγεις το είδος σου, δηλαδή να φέρεις στον κόσμο παιδιά,
μπορώ να το ισοβαθμίσω το συνέστημα του τερματισμού σε ένα μαραθώνιο, παίρνοντας ένα πτυχίο. Για να μπορέσεις να τρέξεις στον αγώνα, πρέπει να κάνεις εγγραφή. Εδώ πέρα είναι η γραμματεία για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, ο χρόνος έχει ήδη ξεκινήσει. Είμαστε στα 27 λεπτά, 3 δευτερόλεπτα, 4, 5. Και έτσι καταγράφουμε πόσο χρόνο κάνουν οι αθλητές για τον τερματισμό. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια. Καλό αγώνα, απολαύστε το! Αυτό ήταν το vlog, ελπίζω να σου άρεσε. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like και ένα subscribe στο κανάλι των Glossonauts και στην περιγραφή θα βρεις όλες τις πληροφορίες για να πάρεις το 100% από αυτό το βίντεο. Τα λέμε στα επόμενα!